Τώρα αυτό που ήθελα να δούμε, θεωρητικά, και μετά μπορεί να παίξω και κάτι άλλο, είναι το εξής. Κάποιες βαθμίδες που ξεχωρίζουν τις κλίμακες και μας κάνουν να σκεφτούμε με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να φύγουμε από τη βασική ματζόρε σκάλα. Μπορούμε να βρίσκουμε μία κλίμακα από οποιαδήποτε άλλη τονικότητα είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εντάξει, ακούω ένα ρε μινόρ εβδόμης και μετά πηγαίνω σε ένα σολ μινόρ εβδόμης. Ρε μινόρ εβδόμης, αν υποθέσουμε ότι είμαστε ντο ματζόρε, είναι η δεύτερη βαθμίδα της ματζόρε, η σολ μινόρ εβδόμης τι είναι. Ας μην βάλω τις εβδόμες, η σολ μινόρε. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο. Ή έχω φύγει από τη ματζόρε ή έχω κάνει αντικατάσταση της κανονικής ματζόρε συγχορδίας. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να βάλω ένα τρόπο εκεί. Να βρω μια κλίμακα για να παίξω. Έτσι. Το τι κλίμακες θα επιλέξω σύμφωνα με τις συγχορδιακές σειρές που αλλάζουν εξαρτώνται από πού έρχεται η συγχορδία και πού πηγαίνει. Κάθε συγχορδία δεν είναι μόνη της. Δηλαδή δεν λέμε, ξέρω εγώ, όπου έκτη βαθμίδα μεθευδόμη σε ολικός τρόπος. Δεν πάει έτσι. Γιατί από την έκτη μπορεί να πάει κάπου αλλού. Οπότε να μην εξυπηρετεί η κλίμακα αυτή. Έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, να έχουμε έναν τρόπο στο μυαλό μας για να μπορούμε να εκκλιματιστούμε και να βρίσκουμε κατευθείαν με ειδικοποιημένες τις κλίμακες με το που βλέπουμε τη συγχορδία. Χωρίζουμε λοιπόν τους τρόπους της ματζόρε σκάλας σε ματζόρε και μινόρε. Η βασική μας αρχή είναι αυτή. Οι μινόρε τρόποι είναι ο δωρικός, ο ελικός, ο δωρικός, ο φρίκιος, ο λίδιος και ο ολόκριος. Και οι ματζόρε τρόποι είναι ο ιωνικός και ποιος άλλος. Δεν έχω τάξει εδώ. Φωτίδε δεν συντάξει για βαντάει άλλο. Λοιπόν, είναι ο ιωνικός και ο λίδιος και ο μιξολίδιος. Εντάξει, δηλαδή ντο ματζόρε, φα ματζόρε, σολ ματζόρε είναι οι ματζόρε τρόποι και ρε μινόρε, ντο ματζόρε πάντα, ρε μινόρε, μη μινόρε, λα μινόρε και σι η μη ελαττωμένη, δηλαδή έχει και ελαττωμένη πέμπτη. Είναι οι μινόρε τρόποι. Βασικά τους ξεχωρίζουμε όχι από τις πέμπτες, από τις τρίτες. Οι μεν ματζόρε έχουν μεγάλες τρίτες, οι δε μινόρε μικρές τρίτες. Εντάξει. Με αυτή τη λογική τώρα υπάρχουν κάποιες βαθμίδες που ξεχωρίζουν αυτούς τους τρόπους που είπαμε από τις βασικές ματζόρε και μινόρε σκάλες. Όταν λέω βασική ματζόρε και μινόρε σκάλα εννοώ τον ιωνικό και τον αιωλικό. Οι βασικές ματζόρε και μινόρε συγχορδίες και κλίμακες που έχουμε στη μουσική μας, γενικά στη μουσική, είναι η ματζόρε κλίμακα και η φυσική μινόρε κλίμακα. Φυσική μινόρε ονομάζεται γιατί βγαίνει μέσα από τη ματζόρε. Δηλαδή, στη ματζόρε σκάλα η πρώτη βαθμίδα ματζόρε, η έκτη βαθμίδα εδώ είναι η φυσική μινόρε, έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Από εκεί ξεκινάει, γι' αυτό και λέγεται και συγγενική ή σχετική μινόρε. Σχετική μινόρε μιας ματζόρε. Οι βαθμίδες, αν τις πάρουμε σαν βαθμίδες, σαν μία-μία νότα του κάθε τρόπου, η φυσική μινόρε σε σχέση με τη ματζόρε έχει χαμηλωμένη τρίτη, έκτη και έβδομη. Δηλαδή, η λα φυσική μινόρε, μάλλον θα το πω κάπως αλλιώς, η ντο φυσική μινόρε έχει ντο μη ύφεση, λα ύφεση σε ύφεση. Αν το μη ύφεση, λα ύφεση σε ύφεση το κάνουμε φυσικό, γίνεται ντο ματζόρε. Εντάξει. Οπότε τις ματζόρε κλίμακες του τρόπου, τους ματζόρε τρόπους της βασικής ματζόρε σκάλας τους κατατάσσουμε σε σχέση με τη ματζόρε και τους μινόρε τρόπους σε σχέση με τη φυσική μινόρε και εξηγούμε. Αν υποθέσουμε ότι η βασική μας κλίμακα είναι το ματζόρε, ο λίδιος τρόπος, δηλαδή είναι ντο ρε μη φα σολ λα σι ντο, ο λίδιος τρόπος έχει αυξημένη την τέταρτη βαθμίδα. Δηλαδή, αν λέγαμε μία φα ματζόρε, θα ήταν φα σολά σι ύφε σι ντορε μι φα. Για να την προσαρμόσουμε στη ντο ματζόρε τη φα, τη λέμε φα σολά σι ντορε μι φα. Άρα έχουμε ανεβάσει την τέταρτη βαθμίδα της. Με αυτή τη λογική,
Η χαρακτηριστική βαθμίδα του λίδιου τρόπου σε σχέση με το ματζόρε τρόπο που ανήκει είναι η τέταρτη βαθμίδα. Που σημαίνει ότι αν εδώ δω μία, εγώ δω μία τέταρτη βαθμίδα σε κομμάτι και είναι φα δίεση, μεγάλη σεβδόμη, φα δίεση ματζόρε και είναι τέταρτη βαθμίδα, έτσι. Ξέρω εγώ, θα μπορούσε να μην σας το κάνω τόσο δύσκολο. Από ξέρω εγώ, ρε. Μία ρε, ματζόρε. Έτσι. Που είναι τέταρτη βαθμίδα της λα, θα έχει ρε, μη, φα. Τι νότες θα έχει, τέταρτη βαθμίδα της λα, η ρε. Κανονικά έχει ρε, μη, φα, δίεση, σολ, δίεση, λα, σι, το, δίεση, ρε. Έτσι. Αυτή, αν ήταν ρε ματζόρε, θα ήταν τι είπα τώρα, ρε, ρε μη φα δίεση, σολ, λα, σι, ντο, δίεση, ρε. Δεν έχει το σολ, δεν υπάρχει σολ δίεση. Έτσι. Χαρακτηριστική βαθμίδα λοιπόν της ρε ματζόρε, αν γίνει λίδιος τρόπος, είναι να πάρει και ένα σολ δίεση, να αυξήσουμε την τέταρτη βαθμίδα της. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Α, θα πω και για το μιξολίδιο. Χαρακτηριστική βαθμίδα του μιξολίδιου σε σχέση με τη βασική ματζόρε που ανήκει είναι η 7η βαθμίδα. Δηλαδή η σολ μιξολίδια, αν ήταν σολ ματζόρε, θα ήταν σολ λα σι ντο ρε μη φα δίεση σολ. Επειδή ανήκει μέσα στην ντο ματζόρε, είναι σολ λα σι ντο ρε μη φα σολ. Η 7η βαθμίδα της, δηλαδή το φα, από ματζόρε που είναι κανονικά δίεση, έχει γίνει φα φυσικό. Αν τις βάλουμε αυτές τις κλίμακες στα δίπλα, δίπλα-δίπλα έχουμε την ντο ματζόρε με φυσικές νότες, την ντο λίδια με φα δίεση και την ντο μιξολίδια με σι ύφεση. Άρα, χαρακτηριστικές βαθμίδες του λίδιου τρόπου σε σχέση με τη ματζόρε που είναι η βασική ματζόρε σκάλα, όχι που ανήκει, αν την, σε παραλληλισμό δηλαδή με την κανονική ματζόρε σκάλα, ο λίδιος τρόπος έχει δίεση 4 και ο μιξολίδιος ύφεση 7. Αυτός είναι ένας τρόπος να μπορούμε, βλέποντας τη συγχορδία, αν την κατατάξουμε μέσα στο κομμάτι σε ποια βαθμίδα υπάρχει, να βρούμε πολύ εύκολα τον τρόπο, αλλάζοντας μόνο μία νότα από τη βασική κλίμακα. Δηλαδή, αν είναι ματζόρε συγχορδία, θα σκεφτούμε ματζόρε σκάλα, και αν είναι τέταρτη βαθμίδα, θα σκεφτούμε ματζόρε με δίεση 4. Άρα, έχουμε βγάλει ένα λίδιο τρόπο. Δεν αναγκαζόμαστε να βρούμε ποιος είναι ο λίδιος στη στάδε ματζόρε και πού ανήκει και ποια τονική έχει. Σκεφτόμαστε κατευθείαν την κλίμακα και αν είναι τέταρτη βαθμίδα με δίεση 4. Αν είναι πέμπτη βαθμίδα με ύφεση 7. Οπότε το σκεπτικό για να μπορούμε να εγκληματιστούμε στους τρόπους της ματζόρε, που είναι πολύ βασικό, από εκεί ξεκινάει όλος αυτός ο σχεδιασμός, είναι να τους κατατάξουμε στις δύο βασικές κλίμακες που είναι η ματζόρε και η φυσική μινόρε, και τους μεν ματζόρε τρόπους να τους σκεφτόμαστε σε παραλληλισμό με βάση τη βασική ματζόρε, τον ιωνικό δηλαδή, και τους μινόρε τρόπους με βάση τον αιωλικό που είναι η βασική, η φυσική μινόρε σκάλα. Πάμε στους μινόρε τρόπους τώρα. Αν υποθέσουμε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε είπαμε ότι ο αιωλικός τρόπος και αυτός με τη σειρά του σε σχέση με τη ματζόρε έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη. Δηλαδή, αν στη λα αιωλική ανεβάσουμε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη, δηλαδή φάντο σολ, γίνεται λα ματζόρε. Άρα, ακόμα και η φυσική μινόρε σκάλα έχει χαρακτηριστικές βαθμίδες σε σχέση με τη ματζόρε. Έτσι. Όμως, όλες οι υπόλοιπες μινόρε σκάλες έχουν και χαρακτηριστικές βαθμίδες σε σχέση με αυτή. Παράδειγμα, ο αιωλικός τρόπος, η έκτη βαθμίδα, σε σχέση με τη ματζόρε, όλες τις σκεφτόμαστε πρώτα-πρώτα σε παραλληλισμό με μια ματζόρε σκάλα, ο αιωλικός τρόπος έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη. Αν γίνει δωρικός, έχει ανέρεση στην έκτη, δηλαδή έχει μόνο την τρίτη και την έβδομη. Που σημαίνει ότι επειδή υποτίθεται ότι όλες οι μινόρε σκάλες, μινόρε τρόποι έχουν τρίτη, έκτη και έβδομη, τις χαρακτηριστικές τους βαθμίδες τις σκεφτόμαστε σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Άρα δεν λέμε δωρικός τρόπος τρίτη και έκτη, λέμε δωρικός τρίτη και έβδομη χαμηλωμένη, λέμε δωρικός ανέρεση 6. Γιατί το τρίτη και το έκτη, αφού είναι μινόρε σκάλα, υποτίθεται.
Χωρίζουμε λοιπόν, χωρίσαμε τους ματζόρε τρόπους σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα και πήγαμε στους μινόρε. Τους μινόρε τρόπους, ξαναλέω, που είναι ο φρύγιος, ο δωρικός, ο αιωλικός και ο ολόκριος, τους σκεφτόμαστε σε σχέση με το νεολικό. Που ο αιωλικός και αυτός με τη σειρά του σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα έχει χαμηλωμένες 3η, 6η και 7η βαθμίδα. Κάντε λίγο υπομονή, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε, και θα δείτε ότι αν προσέξετε τι σας λέω, θα βγει πάρα πολύ εύκολα όλες σε κλίμακες, σε όλους τους τόνους. Είπαμε ότι ο δωρικός τρόπος σε σχέση με τον αιωλικό έχει ανέρεση 6, γιατί το ύφεση 3, 6 και 7 το έχει ο αιωλικός. Εννοείται, το παίρνει και ο δωρικός. Ο φρύγιος έχει ύφεση 2, δηλαδή 3, 6 και 7, αλλά και ύφεση 2 σε σχέση με τον αιωλικό τρόπο. Και ο ολόκριος έχει ύφεση 2 και ύφεση 5. Δηλαδή, είναι αν σε μία λα μινόρε, σε ένα λα αιωλικό, λα στην ντορ μι φα σολά, βάλουμε λα σι ύφεση ντο ρε μι, λα σι ύφεση ντο ρε μι ύφεση φα σολά, το κάναμε φρύγιο τρόπο. Θα το ξαναεξηγήσω όλο το πράγμα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά αυτή είναι η εξήγηση με τους τρόπους. Ξαναλέω και θα ξαναπώ μία από την αρχή. Χωρίζουμε τους τρόπους της ματζόρε σε μινόρε και ματζόρε τρόπους. Οι μινόρε τρόποι εννοείται ότι είναι αυτοί που έχουν μεγάλη τρίτη, και οι ματζόρε αυτοί που έχουν μεγάλη τρίτη, και οι μινόρε τρόποι αυτοί που έχουν μικρή τρίτη. Εντάξει. Τους ματζόρε τρόπους που είναι ιωνικός, λίδιος και μιξολίδιος, τους σκεφτόμαστε σε σχέση με το ματζόρε, με τον ιωνικό. Δηλαδή, η βασική μας ματζόρε σκάλα είναι ντο ρε μι φα σολ λα σι ντο. Εντάξει. Η λίδια, που είναι η ματζόρε και αυτή, σε σχέση με τον ντο ρε μι φα σολ λα, με τη βασική ματζόρε σκάλα, έχει δίεση 4. Και ξαναλέω, παράδειγμα. Αν η τέταρτη βαθμίδα της ντο ματζόρε, που είναι φα σολ λα σι ντο ρε μι φα, ήταν φα ματζόρε, θα είχε σι ύφεση. Θα ήταν φα σολ λα σι ύφεση ντο ρε μι φα. Το σι ύφεση είναι η τέταρτη βαθμίδα του λίδιου, της φα. Αν αυτό το κάνουμε ανέρεση, δίεση δηλαδή 4, γι' αυτό το λέει δίεση 4, γιατί από φυσικό δεν είναι δίεση. Αν το ανεβάσουμε ένα ημιτόνιο, γίνεται αυτομάτως το φα ματζόρε από φα σολ λα σι ύφεση ντο ρε μι φα. Γίνεται φα σολ λα σι ντο ρε μι φα. Γίνεται τέταρτη βαθμίδα της ντο ματζόρε. Που σημαίνει ότι ο κανόνας που έχουμε είναι ότι οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τις ανεβάσουμε την τέταρτη βαθμίδα της, γίνεται λίδιος τρόπος. Πρώτος κανόνας. Πάμε στο μιξολίδιο, δεύτερη ματζόρε σκάλα. Σε σχέση με τη βασική ματζόρε σκάλα μας, έχει χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα. Δηλαδή, η σολ ματζόρε, παράδειγμα, αν τις χαμηλώσουμε την 7η, η σολ ματζόρε είναι σολ λα σι ντο ρε μι φα δίεση σολ. Έτσι, σολ λα σι ντο ρε μι φα δίεση σολ. Έτσι. Η 7η είναι φα δίεση. Αν το φα δίεση το κάνουμε φα, γίνεται σι ντο ρε μι φα σολ λα σι ντο ρε μι φα σολ. Γίνεται 5η βαθμίδα της ντο ματζόρε. Κανόνας. Κανόνας. Οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τις κατεβάσουμε την 7η βαθμίδα, σύμφωνα με αυτό που είπαμε προηγουμένως, γίνεται μιξολίδιος τρόπος. Άρα, αν έχουμε ξεμασκάσει μία φα δίεση μιξολίδια, που είναι η 5η βαθμίδα της σι ματζόρε, θα σκεφτούμε, δεν θα ψάξουμε να βρούμε εκείνη την ώρα, θα σκεφτούμε φα δίεση ματζόρε με χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα. Ανακεφαλαίωση για τους ματζόρε τρόπους. Είναι, τελευταία φορά, έτσι. Είναι σε σχέση με τη ματζόρε, βασική ματζόρε σκάλα, που είναι τώρα που είναι ο ιωνικός τρόπος, είναι ο λίδιος με ανεβασμένη την τέταρτη βαθμίδα και ο μιξολίδιος με χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα. Δηλαδή, ο λίδιος μία ματζόρε με δίεση 4 και ο μιξολίδιος μία ματζόρε με ύφεση 7. Αυτό, με αυτή τη λογική, μπορείτε όλες τις ματζόρε κλίμακες να τις κάνετε λίδιους και μιξολίδιους. Να, ένας τρόπος, ας πούμε, να σκεφτώ σε 12 κλειδιά όλους τους λίδιους και όλους τους μιξολίδιους τρόπους. Υποτίθεται όμως, υποτίθεται ότι ξέρουμε τις ματζόρε σκάλες, έτσι. Αν κάποιος δεν ξέρει τις ματζόρε σκάλες και θέλει να τον βοηθήσω, έχω τρόπο να σας δώσω που και αυτές νοερά να τις βρίσκετε. Τώρα,
Και επειδή είπα νοερά, τόση ώρα ό,τι σας λέω σας το λέω με λόγια. Δεν έχω κανένα γράφημα που θα μπορούσα να έχω. Ο λόγος που δεν έχω γράφημα είναι... Κοίταξε, θα μπορούσα να βάλω τώρα έτσι... αυτό που λέει τις νότες. Ο λόγος είναι γιατί όλο αυτό το πράγμα εμείς υποτίθεται το σκεφτόμαστε για να το παίξουμε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν θα το έχουμε πουθενά γραμμένο. Έτσι. Δηλαδή, την ώρα που παίζεις, όλο αυτό είναι μέσα στο κεφάλι σου. Οπότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο, και αυτό κάνω εγώ τώρα, αυτό το πράγμα να μπορείς να το έχεις κωδικοποιημένο, έτσι ώστε να σκέφτεσαι και να μπορείς να το φέρνεις και να το βγάζεις κάθε φορά αυτό που θέλεις στην επιφάνεια. Έτσι. Άρα, επειδή δεν θα έχουμε ποτέ βιβλία εκεί που θα παίζουμε, και ακόμα και αν έχουμε, δεν θα μας λέει τι να παίξουμε, όλο το concept αυτού του πράγματος, του jazz, του αυτοσχεδιασμού, αλλά από την jazz ξεκινάει όλη η ιστορία, όλο είναι νοερό. Γι' αυτό και σας τα λέω με λόγια. Λοιπόν, τελειώσαμε τη δουλειά με τους ματζόρε τρόπους, πάμε στους μινόρε. Στους μινόρε τρόπους τώρα, ξεκινάμε από τη φυσική μινόρε, που είναι η έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Η φυσική μινόρε είναι η λα. Αιωλικός τρόπος, λα συντρόμη φασολά συντομάτσορε. Εντάξει. Αυτή η κλίμακα, σε σχέση με τη ματζόρε πάλι τη βασική σκάλα, έχει ύφεση 3, 6 και 7, δηλαδή χαμηλωμένες την τρίτη, την έκτη και την έβδομη νότα τη. Δηλαδή, αν ήταν ματζόρε η λα, θα ήταν λα συντο δίεση τρίτη. Ρε μη φα δίεση έκτη. Σολ δίεση έβδομη λα. Το ντο δίεση, το φα δίεση και το σολ δίεση που είναι τρίτη, έκτη και έβδομη βαθμή είναι χαμηλωμένα αυτή τη στιγμή. Άρα, σε σχέση με τη ματζόρε, αν την βάλουμε ντο ματζόρε, λα ματζόρε, αν τις κατεβάσουμε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη της λα, δηλαδή το φα, ντο, σολ, γίνεται λα αιωλική έκτη βαθμίδα της ντο ματζόρε. Με αυτή τη λογική, μία οποιοδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τις χαμηλώσουμε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη, την κάνουμε αιωλικό τρόπο. Έτσι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα μελετήσετε, καλό είναι να είναι ο αιωλικός τρόπος σε σχέση με τη που έχετε δύο τρόπους να το βρείτε. Ή να χαμηλώσετε την τρίτη, την έκτη και την έβδομη, ή να πάτε στην έκτη βαθμίδα μίας ματζόρε. Ή να πάτε, επειδή έκτη είναι τρία ημιτόνια πίσω από την τονική, να πάτε τρία ημιτόνια πάνω από την τονική του αιωλικού για να βρείτε σε ποια ματζόρε ανήκει. Θα το εξηγήσω σε λίγο αυτό. Ξεκινώντας από τον αιωλικό τρόπο που έχει τρίτη, έκτη και έβδομη βαθμίδα, πάμε στο δωρικό, που ο δωρικός έχει ανέρεση στην έκτη, δηλαδή δεν έχει σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα, ο αιωλικός έχει τρίτη, έκτη και έβδομη, ο δωρικός έχει τρίτη και έβδομη. Εντάξει. Αυτό προκύπτει, δηλαδή ο ρε δωρικός, αν ήταν ρε ματζόρε, θα είχε φα δίεση και το δίεση, τρίτη και έβδομη. Αν το φα δίεση και το δίεση το κάνουμε φα και ντο, γίνεται ρε δεύτερη βαθμίδα στο ματζόρε. Άρα το βλέπετε κατευθείαν, αν τις κλίμακες των τρόπων τις κάνετε ματζόρε και μετά τις αφαιρέσετε τις νότες που τις χαρακτηριστικές βαθμίδες στον ματζόρε. Άρα, ο δωρικός σε σχέση με τον αιωλικό έχει ανέρεση 6 και σε σχέση με το ματζόρε έχει ύφεση 2, ύφεση 3 και 7. Εμείς τώρα τι γίνεται, επειδή εξυπακούεται στους ματζόρε τρόπους το 3, 6 και 7 εξυπακούεται, γιατί όλοι οι ματζόρε έχουν βάσει τον αιωλικό τρόπο που έχει 3, 6 και 7, άρα δεν τα λέμε αυτά καθόλου. Λέμε τις βαθμίδες, για να μην λέμε συνέχεια μπλέκουμε με πολλές βαθμίδες, λέμε μόνο τις βαθμίδες που αλλάζουν από τη φυσική μινόρε σκάλα. Άρα ο δωρικός δεν έχει χαμηλωμένες στην τρίτη και την έβδομη, έχει ανέρεση στην έκτη σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Είναι μια φυσική μινόρε δηλαδή με ανέρεση 6. Ο φρίγιος με τη σειρά του έχει μαζί με την τρίτη, την έκτη και την έβδομη έχει και ύφεση 2. Δηλαδή έχει την τρίτη, είναι μια φυσική μινόρε δηλαδή με τρίτη, έκτη και έβδομη σε σχέση με το ματζόρε, αλλά έχει και ύφεση 2. Έχει ύφεση 2, 3, 6 και 7. Και ο λόκριος που είναι ημιελατωμένη και είναι, θα σας εξηγήσω γιατί είναι ημιελατωμένη. Είναι μια ελατωμένη συγχορδιά ουσιαστικά μέχρι την τρίτη της. Έχει ύφεση 2, 3, 5, 6 και 7.
δηλαδή σε σχέση με τη φυσική μινόρε, έχει 2, ύφεση 2 και ύφεση 5. Το 3 και 7 εξυπακούεται. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι τελειώσαμε με τους τρόπους ματζόρε, τους χωρίσαμε σε ματζόρε και μινόρε και είπαμε τι χαρακτηριστικές βαθμίδες έχουν μεταξύ τους, επαναλαμβάνω, ιωνικός τρόπος, ματζόρε σκάλα, δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Δωρικός τρόπος έχει ύφεση, μάλλον δεν θα πάω στο δωρικό, θα πάω στον αιωλικό. Ιωνικός τρόπος, τίποτα. Αιωλικός τρόπος σε σχέση με τον ιωνικό, με τη ματζόρε, ύφεση 3, 6 και 7. Σε σχέση με αυτό, πάω στο δωρικό τρόπο και έχω ανέρεση 6, γιατί είναι μηνόρο τρόπος, είπαμε, και το 3 και το 7 εξυπακούεται. Λίδιος τρόπος, φρύγιος τρόπος, τρίτη βαθμίδα, ύφεση 2, 3, 6 και 7. Λίδιος τρόπος, ανέρεση ή δίεση 4, σε σχέση με το ματζόρε, γιατί είναι ματζόρε τρόπος. Μιξολίδιο τρόπος, ύφεση 7, σε σχέση με το ματζόρε. Αιωλικός, τον είπαμε, 3, 6 και 7, σε σχέση με το ματζόρε. Και λόκριος τρόπος, ύφεση 2, 3, 5, 6 και 7. Εντάξει. Με αυτή τη λογική, οποιαδήποτε κλίμακα, με αυτές τις βαθμίες, μπορεί να τη μετατρέψω σε τρόπο της ματζόρε. Όσο είμαστε στους τρόπους της ματζόρε, εντάξει. Που σημαίνει ότι αν αυτό το κομμάτι που έπαιξα προηγουμένως, που είναι, ξέρω εγώ, πρώτη βαθμίδα, μετά τέταρτη βαθμίδα, δεύτερη και πέμπτη, έχω, εντάξει, εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, στην ντο ματζόρε, πρώτη βαθμίδα ντο ιωνικός, τέταρτη βαθμίδα φα λίδιος, δεύτερη βαθμίδα ρε δωρικός και πέμπτη βαθμίδα σολ. Αν αυτό το μεταφέρω, ξέρω εγώ, σε μια άλλη τονικότητα, το πάω παράδειγμα σε λα ματζόρε, μέχρι ένα σημείο είναι πολύ εύκολο, γιατί θα σκεφτώ λα ματζόρε, φα ντο σολ διέσεις, και μετά θα πάρω τους τρόπους της. Αν όμως εκεί που έχω, ξέρω εγώ, τέταρτη βαθμίδα ή εκεί που έχω πέμπτη βαθμίδα, έχω μία άλλη κλίμακα, από άλλη τονικότητα, μία, ας πούμε παράδειγμα, θα μπορούσε η τέταρτη βαθμίδα το φα, αντί να είναι ματζόρε, να είναι μινόρε. Δανεισμό από την μινόρε αρμονία που θα πούμε παρακάτω. Εκεί θα πρέπει να εγκληματιστώ με κάποιο τρόπο για να βρω τον τρόπο. Τουλάχιστον στη μελέτη. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να τα σκέφτομαι direct, θέλει χρόνο και μελέτη. Αλλά τουλάχιστον την ώρα που μελετάω, θα πρέπει να έχω τρόπο να τα βρω, χωρίς να ανοίξω βιβλίο. Αν αρχίσεις και ανοίγεις βιβλία την ώρα που πας να σολάρεις, δεν θα σολάρεις ποτέ. Που σημαίνει ότι καλό είναι να μελετήσεις νοερά πρώτα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για ένα μεγάλο διάστημα περπατούσα στον δρόμο και έλεγα αυτά που σας λέω τώρα, τα έλεγα από μέσα μου στον δρόμο. Δηλαδή, έλεγα, θα βρω όλους τους δωρικούς τώρα. Θα το κάνω έτσι, 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 έτσι. Και οι κλίμακες έχουν φτιαχτεί στο μυαλό μου σαν ένα τσάρτ. Οπότε μπορώ άνετα, μετά όταν πήρα το σαξόφωνο να παίξω, όταν έπαιρνα μετά το σαξόφωνο να παίξω, μπορούσα να περνάω από τη μία κλίμακα στην άλλη με μια μεγαλύτερη ευκολία, γιατί την είχα σκεφτεί πριν, από πριν. Δεν άνοιξα την παρτιτούρα, γιατί το να διαβάζω και το να παίζω απ' έξω και το να παίζω και με το μυαλό είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, όταν διαβάζω, αυτό που βλέπω μεταφέρεται στα χέρια. Αν βγάλω αυτό που διαβάζω, θέλει πολύ μεγάλη. Δηλαδή, πρέπει να το θυμάμαι απ' έξω. Δηλαδή, συνήθως, όταν διαβάζω κάτι, δεν το μαθαίνω απ' έξω, εκτός αν το έχω μελετήσει ένα εκατομμύριο φορές. Άρα, αν βάλω ένα chart με κλίμακες μπροστά μου και έχει κλίμακες σε όλα τα κλειδιά, όπως αυτά τα βιβλία που μελετάτε με τα patterns που είναι σε όλους τους τόνους, εννοείται ότι αν δεν έχω κάνει αυτή την ωραία δουλειά που σας λέω τώρα, με το που θα το βγάλω το βιβλίο από μπροστά μου, τα έχω ξεχάσει όλα. Αντιθέτως, αυτός που τα έγραψε έχει αυτό το σκεπτικό στο μυαλό του, γι' αυτό και βγαίνουν οι φράσεις η μία μετά την άλλη σε όλα τα κλειδιά. Γιατί έχει προσανατολιστεί η σκέψη στην αλλαγή σε όλες τις τονικότητες. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει και είναι το μεγάλο βήμα, ας πούμε, είναι να μπορούμε να παίζουμε άνετα σε όλες τις τονικότητες. Και εδώ δεν έχει σχέση μόνο με το practice πάνω στο όργανο, έχει σχέση και με τον τρόπο σκέψης. Έτσι. Σκέφτομαι πρώτα. Ξέρω ποια είναι η κλίμακα. Δεν περιμένω ούτε να μου την πει κάποιος, ούτε να την διαβάσω. Την ξέρω από πριν. Την έχω σκεφτεί. Τώρα, παρένθεση κάνω.
δεν είναι αυτοτελή τα μαθήματα κατά μία έννοια σαν μάθημα. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να τελειώσει μέσα σε μία μισή ώρα. Οπότε ένα μάθημα, όπως το ονομάζω, μπορεί να κρατήσει ένα μήνα. Εντάξει, γιατί λέμε συνέχεια θέματα και λέμε πράγματα γύρω από αυτό. Μπορεί να επαναλάβουμε, μπορεί να πούμε κάτι άλλο. Στο επόμενο μάθημα, παράδειγμα, θα σας πω σε σχέση πώς μπορούμε να βρίσκουμε τις κλίμακες και θα σας δώσω και τώρα, αυτοί που είσαστε και θέλετε να μελετήσετε κάποια πράγματα, έναν τρόπο να βρίσκετε, ας πούμε, για να βρείτε έτσι practice μέχρι την επόμενη φορά τους ματζόρε τρόπους. Καταρχήν θα ξεσκαρτάρετε στο μυαλό σας και είναι πολύ σημαντικά όλες τις ματζόρε σκάλες. Έτσι. Πώς βρίσκουμε τις ματζόρε σκάλες? Πάρτε χαρτί και γράφτε άμα θέλετε. Υποτίθεται τώρα ότι αυτά τα έχουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι να έτσι εντάχει. Έχουμε στο μυαλό μας τη σειρά, ας πούμε, ματζόρε με διέσεις. Έχουμε ματζόρε με διέσεις και ματζόρε με υφέσεις. Δηλαδή, οι κλίμακες έχουν αλλοιώσεις. Εντάξει. Η σειρά των διέσεων είναι φάντο όλο ρελά μισή. Η σειρά των υφέσεων είναι σιμιλάρε όλο το φά. Ξεκινώντας από την το ματζόρε, η πρώτη κλίμακα, η ντο ματζόρε δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Αν προχωρήσουμε στην ντο ματζόρε αναπέμπτη, πάμε ντο ρε μη φα σολ, έτσι, την πρώτη δίεση, φα. Η σειρά των διέσεων είναι πάντα φάντα σολ ρε λα μισή. Εντάξει. Οπότε ξεκινάμε. Ντο ματζόρε τίποτα. Μία πέμπτη πάνω σε ενότητα τη κλίμακα. Ντο ρε μη φα σολ. Πάμε στη σολ ματζόρε που έχει φα δίεση. Σολα σι ντο ρε. Έχει φαντό, ρε μη φασολά, έχει φαντό σολ. Κάθε νότα δηλαδή που βρίσκουμε αναπέμπτη με νότες στις ματζόρε, βάζουμε, προσθέτουμε και από μία δίεση από τη σειρά των διέσεων. Οπότε ντο τίποτα. Ντο ρε μη φασολ, σολ ματζόρε φα δίεση. Ρε μη φασολά, ρε ματζόρε φαντό διέσεις. Λα σι ντο ρε μη, ρε μη φασολά τρεις διέσεις. Λα σι ντο ρε μη, μη ματζόρε τέσσερις διέσεις. Μη φα σολα σι, σι ματζόρε πέντε διέσεις. Σι ντο ρε μη, μετά πάμε φα δίεση, έξι διέσεις και το δίεση εφτά διέσεις. Δηλαδή κάθε νότα που βρίσκουμε, έτσι, δηλαδή οι κλίμακες με διέσεις είναι ντο, ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, φα δίεση και το δίεση. Είναι σαν να λέμε πάλι τη σειρά των διέσεων, έτσι. Φα ντο σολ ρε μισή είναι η σειρά των διέσεων. Η σειρά των υφέσεων είναι σι μι λα ρε σολ το φα. Ξεκινάμε από τη φα και πάμε ένα τέταρτη. Η φα δεν έχει τίποτα. Η φα είναι φυσική. Όλες οι υπόλοιπες έχουν υφέσεις. Άρα η φα έχει σι υφέση, η πρώτη κλίμακά μας. Η ντο δεν έχει τίποτα. Η φα έχει σι υφέση, ένα τέταρτη. Φα σολ λα σι υφέση, που είναι η τέταρτη της. Έχει σι μη υφέσεις. Σι ντο ρε μη υφέση, σι μι λα υφέσεις. Μη φα σολ λα σι υφέση. Σημι υφέσεις, σύντορε μη υφέση, σημιλά υφέσεις. Μη υφέση φα σολα υφέση, σημιλά ρε υφέσεις. Μετά είναι η ρε υφέση, η σολ υφέση και η ντο υφέση. Τα βιβλία θεωρίας αυτά τα γράφουν όλα. Σας είπα έτσι εντάχει έναν τρόπο να βρίσκετε τις κλίμακες. Αυτές πρέπει να τις ξεσκαρτάρετε. Και όλες τις κλίμακες ματζόρε που ξέρετε πρέπει να τις κάνετε εύκολα, λίδιο τρόπο και μιξολίδιο. Δηλαδή, μία ματζόρε σκάλα, αν τις ανεβάσουμε την τέταρτη βαθμίδα, την κάνουμε λίδιο τρόπο, δηλαδή τέταρτη βαθμίδα κάποιες άλλες ματζόρε σκάλας, και μία ματζόρε σκάλα, αν τις χαμηλώσουμε την έβδομη βαθμίδα ή ένα ημιτόνιο, την κάνουμε πέμπτη βαθμίδα, μιξολίδιο τρόπο, πέμπτη βαθμίδα μίας άλλης σκάλας. Αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνετε τι λέω μέχρι τώρα, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια συμμετρία. Δηλαδή αυτό είναι το συγκερασμένο σύστημα, το σύστημά μας, ας πούμε, αυτό το μουσικό. Χάρη αυτής της συμμετρίας έφτασε τη μουσική εκεί που την έφτασε. Γιατί αν δεν υπήρχε έτσι, και αν δεν ήταν συγκερασμένες συνότητες και το ντο δεν ξαναυπήρχε πάλι σαν ντο και σε 5 οκτάβες, παράδειγμα, 6 παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Αντιθέτως, σκεφτόμενοι συμμετρικά, σε ίσα μέρη τα ημιτόνια, η ματζόρε σκάλα
και η συμμετρία της μπορεί να, εύκολα να μας δώσει και να μας πάει σε οποιαδήποτε τονικότητα θέλουμε, μουσικά ή αυτοσχεδιαστικά. Άρα, για την επόμενη φορά, καλό είναι να έχετε βρει τους ματζόρε τρόπους σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα. Αν το ξέρετε και θέλετε να πάτε παρακάτω, μπορεί να σκεφτείτε και τους μινόρε τρόπους. Δηλαδή, σε σχέση με την ντο ματζόρε, ο αιωλικός έχει ύφεση 3, 6 και 7, άρα μία οποιαδήποτε ματζόρε, δηλαδή, ξέρω εγώ παράδειγμα, η μη ύφεση ματζόρε, μη ύφεση ματζόρε, πώς θα, η μη ύφεση, έτσι, έχουμε, υπάρχει καταρχήν, αν την κάναμε αιωλικό τρόπο. Εδώ έχουμε και τέτοια θέματα, γιατί δεν υπάρχουν όλες μινόρε. Ας μην σας πάω σε μία τόσο δύσκολη, σας πάω σε μία, ξέρω εγώ, C. Η C ματζόρε, παράδειγμα, είναι δύσκολη σαν ματζόρε, αλλά είναι εύκολη σαν μινόρε. Η C ματζόρε έχει φα ντο σολ ρε λα διέσεις, δηλαδή σι ντο διέσι ρε διέσι, μη φα διέσι σολ διέσι, λα διέσι σι. Τώρα σας τα λέω λίγο γρήγορα. Αν τις κατεβάσουμε τις τρεις, τη τρίτη, έκτη και έβδομη, γίνεται C αιωλικός τρόπος. Δηλαδή γίνεται έκτη βαθμίδα της ρε ματζόρε. Δηλαδή σι ντο διέσι, ρε μη φα διέσι σολ σι. Άρα μπορείτε, ξέρω εγώ, όλες τις ματζόρε σκάλες να τις κάνετε αιωλικούς τρόπους, που είναι το αμέσως επόμενο για να πάμε στην μινόρε αρμονία. Και αν τις κάνετε αιωλικούς τρόπους, ένας άλλος τρόπος να τις σκεφτείτε είναι σε σχέση με τη ματζόρε που ανήκουν. Ο αιωλικός τρόπος, η έκτη βαθμίδα, σε σχέση με την τονική, απέχει 1,5 τόνο. Αιωλικός τρόπος, λα, έτσι, σι, ντο, είναι τόνος ή μητόνιο. Λα, σι, τόνος, σι, ντο, ημιτόνιο. Οπότε, αν θέλω, αν ξεκινήσω από οποιαδήποτε τονική και θέλω να φτιάξω αιωλικό τρόπο, παράδειγμα, φα δίεση, φα δίεση αιωλικός. Φα δίεση, σολ δίεση, τόνος, σολ δίεση, λα. Η φα δίεση, είναι έκτη βαθμίδα της λα ματζόρε. Άρα έχει φα ντο σολ διέσεις. Φα διέσεις, σολ διέσεις, λα συντο διέσεις, ρε μη φα διέσεις, αιωλικός τρόπος. Η ρε. Η ρε είναι ρε μη, τόνος, μη φα ημιτόνιο. Είναι έκτη βαθμίδα της φα. Άρα έχει τον οπλισμό της φα. Δηλαδή ρε μη φα σολ σε ύφεση το ρε. Μπορώ δηλαδή όλες τις ματζόρε, με αυτή τη λογική, να τις κάνω έκτες βαθμίδες κάποιες άλλες. Και έτσι βρίσκω τη σχέση ματζόρε και μινόρε, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όσοι είστε μέσα, θα ήθελα να μου απαντήσετε ένα ναι ή ένα όχι, αν καταλαβαίνετε. Ξέρω εγώ, ναι, καταλαβαίνω τι λες, ας πούμε. Ή να μου γράψετε, ξέρω εγώ, έχω απορίες, έχω απορία, δεν ξέρω. Έτσι, γενικά, δηλαδή, καλό είναι να ξέρω. Και τώρα, επειδή σε 10 λεπτά θα τελειώσουμε, γιατί περνάει η ώρα, θα ήθελα μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο, αν θέλει κάποιος να μπει από όσους είστε μέσα και να βγει στον αέρα να ρωτήσει, εγώ σας δίνω αυτή τη δυνατότητα. Τώρα πότε θα την καταλάβει κάποιος και να μπει, δεν ξέρω. Okay. Να ξαναδούμε λοιπόν για λίγο, έτσι όπως ξεκινήσαμε στην αρχή. Έτσι όπως ξεκινήσαμε στην αρχή, έχουμε το εξής. Έχουμε τη ματζόρε σκάλα, τρίφωνες συγχορδίες. Εντάξει, τα λέμε σε ντο εδώ πέρα, το ρε μη φα σολ. Έτσι. Από κάθε νότα της ματζόρε έχουμε και μία τρίφωνη συγχορδία. Δηλαδή, ντο είναι ντο μη σολ, ρε φα λα, προχωράει, ανατρίδες η συγχορδία. Μη σολ σι, φα λα ντο, σολ σι ρε, λα ντο μη, σι ρε φα. Καθαρές νότες. Εντάξει. Σε αυτές τις συγχορδίες αναπτύσσονται οι τρόποι. Στην πρώτη, στην τονική, ντο μη σολ, ντο ματζόρε, ιωνικός. Στη δεύτερη, δωρικός, φρύγιος, λίδιος, μιξολίδιος, αιωλικός και λόγκριος. Είναι η αρχή της συζήτησής μας. Εδώ πέρα σας έχω ακουστικά σαν συγχορδίες. Πώ
πώς ακούγεται. Τρίφωνες είναι αυτές. Ντο. Ρε. Ρε φαλά. Ρε μινόρε. Μι μινόρε. Μι σολ σι. Φαλα ντο. Φα ματζόρε. Σολ σι ρε. Λα μινόρε. Λα ντο μι. Σι μινόρε, αυτή είναι η μη ελαττωμένη. Γιατί είναι η μη ελαττωμένη? Ελαττωμένη συγχορδία λέγεται αυτή που έχει μικρή τρίτη και ελαττωμένη πέμπτη. Η συγκεκριμένη συγχορδία, όπως θα δούμε στις συγχορδίες μεθευδόμης, έχει μικρή έβδομη. Δεν έχει ελαττωμένη. Η ελαττωμένη συγχορδία έχει μικρή τρίτη, ελαττωμένη πέμπτη και ελαττωμένη έβδομη. Ο ολόκληρος τρόπος δεν έχει ελαττωμένη έβδομη, έχει μικρή έβδομη, γι' αυτό και λέγεται η μη ελαττωμένη συγχορδία. Έτσι. Άρα, μινόρε 7, ύφεση 5 είναι η έτσι, συνήθις ολολογία. Και το ματζόρε. Λοιπόν, και βάζω πάλι αυτό που έπαιζα πριν. Λίγο για να σας... και να το βάλω... να βάλω να παίζει άρπισμα. Μόνο οι νότες των συγχορδιών είναι εδώ. Ξεφεύγω λίγο από αυτό που κάνω. Μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα, μπορεί να παίξεις blues, αυτό το blues δηλαδή... Είναι συγκεκριμένες
συγκεκριμένα σημεία που μπορείς να παίξεις έτσι και να ακουστεί ωραία και να ακουστεί φάλτσα, γιατί παίζεις μικρή τρίτη πάνω στη μεγάλη τρίτη, αλλά έχει και αυτό τον τρόπο του. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα play along του Abersol. Βέβαια, όποιος έχει υπολογιστή και χειρίζεται κάποιο πρόγραμμα που γράφει μουσική ή κάποιο πρόγραμμα που γράφει νότες, όπως είναι το Notion. Το Notion είναι ένα πρόγραμμα γραφής παρατητούρας σαν το Sibelius, το Finale που ξέρουν πιο πολύ, αλλά είναι πιο φτηνό σε χρήματα. Έχει μία version που λέγεται Progression. Είναι πολύ φτηνό και μπορείς να γράψεις και να σου παίξει με πάρα πολύ ωραίους ήχους το Notion. Για αυτούς δηλαδή που είναι εξοικειωμένοι και με παρτιτούρες. Γενικά, αν έχετε τέτοια πράγματα, μπορείτε εύκολα να φτιάξετε συνοδείες. Μετά μπορείτε με κάποιο sequencer, hardware-άκι δηλαδή, sequencer που γράφει τα ακόρτα και τα παίζει. Και μετά υπάρχουν και τα play-along που είναι ή του Abersol που είναι τα πιο γνωστά από όλα, ή πολλά play-along που κυκλοφορούν στο εμπόριο και στο ίντερνετ, μπορεί να κατεβάσετε δωρεάν, που έχουν όμως εκεί συγκεκριμένες συγχορδίες, συγχοδιαρκές σειρές, δεν έχουν δηλαδή κάτι που μπορείς να το φτιάξεις, είναι έτοιμο. Ένα από αυτά τα play-along είναι το Major Minor του Jamie Abersol, όποιος το έχει. Αυτό το play-along είναι καλό, έχει σχεδόν κάποια πράγματα πάνω σε αυτά που λέμε, κάποιες συγχορδιακές σειρές πάνω σε αυτές που λέμε τώρα, και είναι σε όλους τους τόνους και με διάφορους ρυθμούς. Βέβαια, αυτό που συνιστώ εγώ και αυτό που σας λέω είναι ότι η καλύτερη περίπτωση είναι να μην βάλετε ρυθμούς, δηλαδή να πάρετε χρόνο να σκεφτόσατε τις νότες που παίζετε. Δηλαδή, αν βάλεις ένα ρυθμό και σου παίζει, παράδειγμα, ποιο θέλω τώρα, αυτό θέλω. Αν βάλεις ένα ρυθμό και σου παίζει τις νότες και εσύ απλά παίζεις νότες από πάνω σε κλίμακα που έχεις σκεφτεί, ο ρυθμός, ειδικά στην περίοδο της μελέτης, σε παρασύρει. Το μπάσο σε παρασύρει. Καλό είναι γενικά να βάζετε ένα μετρονόμο ή ένα σκέτο χωρίς μπάσα και τέτοια και να παίζετε τις νότες έτσι ώστε να προσπαθείτε να εγκλιματιστείτε μόνοι σας πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να μην χρειάζομαι τον μπάσο για να μου δείξει ποια είναι η τονική. Μπορώ, ας πούμε, να πω ότι σε κάθε συγκορδία που θα ξεκινάω σε αυτό το τετράμετρο, θα ξεκινάω από την τονική. Οπότε την τονική θα την παίζω και θα την ακούω έτσι κι αλλιώς. Και μετά είναι πολύ βασικό να φτιάξετε μια ρυθμολογία γύρω από αυτό το πράγμα. Με παύσεις, με το double time, είπα και την προηγούμενη φορά ότι είναι κάτι δύσκολο. Θα δούμε στην πορεία πώς γεμίζεις ένα μέτρο, ας πούμε, με 10 έκτα. Τι φράση θα βρεις και πώς θα περάσεις. Αλλά γενικά, εντάξει, αν τα πάρεις κάπως από την αρχή, είναι πράγματα τα οποία μπορεί στην πορεία και με τη μελέτη να έρθουν. Σας λέω ότι χρειάζεται μελέτη. Σας λέω ότι χρειάζεται συγκέντρωση. Για εσάς που κάνετε και άλλες δουλειές, μπορείτε να το δείτε σαν χόμπι. Δηλαδή, αυτό, αν όλα τα πράγματα θέλουν υπομονή, δεν έρχονται κατευθείαν. Δυστυχώς στην εποχή μας με την τεχνολογία και με όλα αυτά, ακόμα και αυτό που βλέπετε τώρα που έχω εγώ, έχει πολλά χρόνια δουλειάς πίσω. Η ανετήλα δηλαδή πάντα έρχεται με τη δουλειά. Στη μουσική είναι ακόμα χειρότερο. Δεν υπάρχει ανετήλα. Η μουσική είναι άκρως διανοητικό πράγμα. Ειδικά ο αυτοσχεδιασμός είναι το άκρο νάο των, ας πούμε, της διανοητικότητας. Είναι όλα μέσα στο μυαλό σου. Για να φτάσουν στο σημείο να γίνουν μουσική εύκολη και να σε βλέπει ο άλλος και να παίζεις εύκολα, θα πει ότι είναι πολύ βαθιά ριζωμένα μέσα στο κεφάλι σου αυτά τα πράγματα και ταξινομημένα. Γιατί δεν παίζεις με το αυτί. Με το αυτί μπορεί να παίζεις μέχρι ένα σημείο. Αν θες να παίξεις κανονικά, θα πρέπει να βάλεις και το μυαλό σου να σκεφτεί. Που σημαίνει ότι αυτός που έχει φτάσει στο σημείο να παίζει εύκολα, μπορεί και να σκέφτεται και να ακούει. Οπότε θέλει λίγη μελέτη. Αν περάσετε τα πρώτα στάδια της μελέτης που και δεν βαρεθείτε, ας πούμε, που είναι έτσι, κλείνω με μέσα και παίζω κλίμακες, ξέρω εγώ, αυτό που σας λέω από το ένα ακόρτο στο άλλο, αυτό που λέω στο δρόμο, να μελετάς τις κλίμακες, να λες τώρα θα πω όλους τους αιωλικούς τρόπους, με τις χαρακτηριστικές βαθμίδες, θα τους βρίσκω και θα τα λέτε με νότες. Δηλαδή, όταν λέω, ξέρω εγώ, βρες το φαλίδιο, δεν θα πεις, α, στο φάλι 2 η χαρακτηριστική βαθμίδα είναι το C ανέρεση. Θα λες φα, σο, λα, σι, ντο, ρε, μι, φα. Θα τα λες με νότες. Να γραφτούν μέσα στο κεφάλι.
Αυτά στην αρχή έχουν μια δυσκολία. Όταν όμως ξεπεραστούν, σίγουρα σε βγάζουν σε ένα πολύ ωραίο δρόμο, γιατί μετά και με το όργανο υπάρχει μια ανετήλα. Και να ξέρετε ότι κάτι που μαθαίνετε με τη μελέτη γράφεται. Και πας παρακάτω. Μπορεί να χρειαστεί να το επαναφέρεις, να το ξαναμελετήσεις, αλλά έχει μείνει μες στο μυαλό.